Αναρωτιέμαι αυτοί που θα ψηφίσουν σήμερα και αύριο όχι στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, τι ακριβώς ψηφίζουν. Μήπως θεωρούν το υφιστάμενο ασφαλιστικό καθεστώς δίκαιο, κοινωνικά, αποτελεσματικό, σωστό, ορθό. Δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί όλοι ξέρουμε ότι δεν είναι βιώσιμο πρώτα απ' όλα. Και ήρθε σήμερα η Κομισιόν με την πράσινη βίβλο για την ασφάλιση. Δεν είναι υποχρεωτικό, αγαπητέ μου Χρήστο, να ψηφίζει κανείς όχι στο νομοσχέδιο αυτό, μόνο αν συμφωνεί με το υφιστάμενο καθεστώς. Το πρόβλημα μπορεί είναι να πιστεύει ότι υπάρχει και άλλος τρόπος για να βελτιωθούν τα πράγματα. Τον οποίο δεν και όχι μόνο ακόμα. Αυτός που προτείνει η κυβέρνηση. Τον οποίο δεν να περιμένεις να ακούσεις και τα πολιτικά κόμματα λοιπόν που θα ψηφίσουν τόσες, όχι τόσες και μετά συζητάμε. Να κάνεις τέτοια σχόλια. Τόσες μέρες συζητάμε, κανένας δεν είπε γιατί αλλαγή. Το σχόλιο σου είναι απολύτως αφοριστικό. Να περιμένεις να ακούσεις και τον αρχηγό της αντιπολίτευσης, μετά από τον πρωθυπουργό και τότε να κρίνεις. Δεν μπορεί να κρίνεις πριν τοποθετηθεί η αντιπολίτευση. Και εν πάση περιπτώσει εγώ ήρθα σε σένα όχι για να μας πεις την προσωπική σου γνώμη και τι θα ψήφιζες, αλλά για να μας δώσεις στοιχεία για το νομοσχέδιο. Όχι για να τοποθετηθείς αφοριστικά εναντίον όσων ψηφίζουν όχι στο ασφαλιστικό. Τοποθετήθηκε ήδη η Κομισιόν, θέλω να σας πω, με την πράσινη βίβλο και λέει ότι το υφιστάμενο ασφαλιστικό σύστημα στην Ελλάδα το 2060 αυτό το ξέρουμε όλοι. Θα πληρώνει 6 αφού τα κλέβανε τα λεφτά. Στη Σοφοκλέως, Χρήστο μου, και εσύ τη Σοφοκλέως είσαι, τα κλέβανε στη Σοφοκλέως, ναι, τα παίζανε. Αυτό τα παίζανε και τα είχαν άτοκα τα λεφτά επί δεκαετίες στις τράπεζες, ναι. Μέχρι που ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου έβαλε ένα τοκάκι. Τα δομημένα τα επενδύσανε τώρα. Και φταίει, δηλαδή. Μόνο ο αείμνηστος Ανδρέας είπε να παίρνει ένα τοκάκι. Και δεν φταίνε δηλαδή οι 45χρονοι ασφαλισμένοι συνταξιούχοι. Τα φάγανε τα λεφτά. Όχι, κύριε Τράγκα. Τα παίζανε άλογα τρικάλων. Το λέω. Το λέτε πολύ συχνά, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Λυπάμαι πάρα πολύ. Από τα 300 δις, τα 180 είναι δημόσιο χρέος και είναι λεφτά που έχουμε φάει όλοι μας, κύριε Τράγκα. Πάλι το 10% είναι αυτά. Όχι, δεν τα φάγαμε όλοι μαζί στα ομόλογα, αγαπητέ όχι, μου Χρήστο. Όχι. Στα δομημένα αυτό ομόλογα δεν τα φάγαμε όλοι μαζί. Και επίσης έχεις απόλυτο δίκιο να επισημαίνεις ότι υπήρχαν 40χρονοι ασφαλισμένοι, αλλά σε αυτούς τη σύνταξη δεν τη δώσαμε όλοι μαζί, Χρήστο μου. Τη σύνταξη την έδωσαν οι διοικήσεις των ταμείων που δεν τις διορίζαμε ούτε εσύ ούτε εγώ. Τις διόριζαν οι κυβερνήσεις. Λοιπόν, άσε λοιπόν αυτό το παραμυθάκι ότι είμαστε όλοι εξίσου υπεύθυνοι, διότι δεν είμαστε όλοι εξίσου υπεύθυνοι. Ο καθένας να αναλαμβάνει το μερίδιο της ευθύνης που του αναλογεί. Πάντως το θέμα είναι ότι αυτό το σύστημα δεν είναι βιώσιμο, αλλάζει σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτό δεν σημαίνει ότι το σύστημα που προτείνεται είναι κοινωνικά δίκαιο. Και επίσης δεν σημαίνει ότι οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στο σημερινό ασφαλιστικό για τις μητέρες, τις εργαζόμενες, για παράδειγμα, για τη 13η και 14η σύνταξη, για το ΛΑΦΚΑ, για τον χαμηλοσυνταξιούχο, είναι διατάξεις οι οποίες μπορεί να γίνουν εύκολα αποδεκτές από το κοινωνικό σύνολο. Ας περιμένουμε, επομένως, λοιπόν, για να επομένως, μην είσαι τόσο ένθερμος υπέρ της Τρόικας και των σχεδίων της και μην είσαι τόσο απορριπτικός και κάθετος εναντίον όσων λένε όχι. Διότι και πολλοί μέσα στο ΠΑΣΟΚ, όπως είδες και από τον κύριο Κουρουπλή χθες, έχουν την κοινωνική ευαισθησία. Ενώ οι άλλοι δεν την έχουν, δηλαδή. Ότι το ναι που θα ρίξουν είναι πολύ βαρύ. Ενώ οι άλλοι Χρήστο δεν μου την έχουν. Δηλαδή, μόνο ο κύριος Κουρουπλής έχει κοινωνική ευαισθησία. Ή εγώ δεν έχω, δηλαδή, απέναντι στον πατέρα μου και στη μάνα μου που θα πάρουν την σύνταξη. Σε βλέπω πολύ χαλαρό. Λέω απλώς. Σε βλέπω πολύ χαλαρό. Πολύ τροϊκανό σε βλέπω. Λέω ακριβώς. Πολύ τροϊκανό. Και επειδή εμείς είμαστε δημοσιογράφοι δρόμο, και όχι πολιτικοί, η δουλειά μας δεν είναι να εκφράζουμε, Χρήστο μου, την Τρόικα, αλλά τον κοσμάκι. Ή το κοσμάκι που έχει τη δυσκολία. Ή τον μονόδρομο που υπάρχει μας μπροστά μας. Κύριε αυτή είναι η δουλειά μας. Κύριε Κώστα, και μονόδρομος δεν είναι τίποτε. Κύριε γιατί Κώστα, σε όλα τα πράγματα υπάρχουν πολλές λύσεις. Για παράδειγμα, αντί να πληρώσει ο χαμηλοσυνταξιούχος, μπορεί κάποια στιγμή να δούμε στο σκαμνί του κατηγορουμένου και 10 ανθρώπους που δεν πληρώνουν τις εισφορές, τις εργοδοτικές εισφορές, και που τους χαϊδεύει το εκάστοτε κράτος. Είτε γαλάζιο, είτε πράσινο, Χρήστο μου. Σκαμνί. Αλλά για αυτούς δεν μιλάτε κανείς. Το για τους εργοδότες που δεν πληρώνουν, πάλι πέφτουν τα βάρη στο μικρό και στον αδύναμο. Σε αυτόν που δεν μπορεί να μιλήσει πίσω και δεν μπορεί να αντισταθεί. Να μη σου φταίει ο Κουρουπλής, λοιπόν. Καλά κάνει ο Κουρουπλής και βάζει φωνές. Και αν δεν φωνάζανε 5 κουρουπλίδες, δεν θα είχαν γίνει και οι μικροαλλαγές
που γίνανε έστω και την τελευταία στιγμή. Οι οποίες δεν αλλάζουν τη δομή, βέβαια. Και κάτι ακόμη. Ναι, αλλά... και μια τελευταία κουβέντα. Κύριε το Κόνστα, μεγάλο πρόβλημα από εδώ και Κόνστα, πέρα δεν θα είναι. Αλλάζει, κύριε Κόνστα, αλλάζει πράγματι, έχετε δίκιο, το ασφαλιστικό σε όλη την Ευρώπη. Έτσι. Επιμηκύνεται ο χρόνος συνταξιοδότησης. Επισήμως πλέον. Και γίνεται πλαφόνη σύνταξη. Όμως αυτό. Συμβαίνει, κύριε Κόνστα. Ναι, αλλά να μην το πανηγυρίσουμε κιόλα, κύριε Τράπεζα. Δεν το πανηγυρίσουμε. Α, το κάνουμε με περίσκεψη και προβληματισμό. Ο κ. Χατζηνικολάου έχει δίκιο. Δεν μπορεί πάντα να υπερασπίζουμε μόνο τα συμφέροντα διεθνών τοκογλύφων, αγορών και διεθνών τραπεζών. Κάποτε πρέπει να πούμε εντάξει. Κύριε Τράγκα, εγώ δεν πιστεύω ότι ξυπνάει το πρωί ο Κωνσταντίνος και ο Λαβέρδος και λένε τι θα κάνουμε για να βοηθήσουμε την Τρόικα. Δεν είναι αυτή η δουλειά. Και δεν νομίζω ότι ο κύριος Κουρουπλής ή η κυρία Παπανδρέου είναι πιο κοινωνικά ευαίσθητοι από άλλους που ψηφίζουν αυτή τη στιγμή με το κεφάλι σκυμμένο. Γιατί όλοι μας είμαστε με το κεφάλι σκυμμένο. Αυτό που λέω όμως είναι ότι το μεγάλο μας πρόβλημα είναι μπροστά. Μερικοί είναι λίγο πιο ευαίσθητοι. Βεβαίως. Στο λέω εγώ. Λέτε. Ο Κουρουπλής είναι πιο ευαίσθητος. Ναι, δεν τον νοιάζει αν θα γίνει υπουργός. Και ψηφίζει αυτό που νιώθει. Και λέει αυτό που νιώθει. Διάφοροι άλλοι τα λένε στους διαδρόμους. Και δεν λένε τίποτα όταν είναι παρούσα η κομματική ηγεσία. Κύριε Χατζηνικολάου, επειδή έχετε έτσι δίκιο. Είναι, κυρία Μακρύ. Επειδή έχετε δίκιο. Το θέμα βεβαίως είναι ότι τώρα βρισκόμαστε σε μια συγκεκριμένη κατάσταση. Ότι υπάρχει ένα δάνειο το οποίο περιμένουμε να εκταμιευτεί τέλος Αυγούστου. Είναι πολύ καλό λοιπόν και κύριε Μακρύ, εγώ είμαι υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου. Όλοι είναι κοινωνικά ευαίσθητοι. Η αντιπρόταση είναι το θέμα. Εγώ είμαι υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου. Διότι θεωρώ ότι κάποια λύση πρέπει να βρεθεί. Θα κλείσουν ταμεία, θα καταρρεύσουν ταμεία, έτσι. Δεν θα πληρωθούν συντάξεις αν δεν βρούμε λύση. Έτσι. Δεν θεωρώ όμως ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο είναι το καλύτερο που μπορούσε να κάνει αυτή η κυβέρνηση. Ναι. Θεωρώ δηλαδή ότι υπάρχουν πολλές ρυθμίσεις που θα μπορούσαν να γίνουν με άλλο τρόπο και να αγγίξουν λιγότερο τους μικρούς και τους αδύναμους. Το θεωρώ, το υποστηρίζω και θα το φωνάζω. Θα ψήφιζα λοιπόν υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου με πολύ βαριά καρδιά, με πολύ σφιγμένο στομάχι, για να μην κλείσουν τα ταμεία, για να υπάρχουν χρήματα για τις συντάξεις, αλλά θα φώναζα και για την αδικία που γίνεται σε πολλές κοινωνικές ομάδες ευπαθείς και ασθενείς.